Ναι. Ναι. Μ' ακούς? Τώρα ακούω, ναι. Καλημέρα, φίλε μου. Καλώς τον. Δημήτρης από Καστοριά, πρώτη φορά σε παίρνω, σε ακούω χρόνια. Ναι. Καταρχήν θέλω, πριν να μιλήσω αθλητικά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε έχω παρατηρήσει συνέχεια όπως μιλάς πολλές φορές. Πετάς ατάκες, καταρχήν βλέπεις ελληνικές ταινίες πολύ. Εγώ? Ναι. Τη Φίνος Φίλιπ την έχω δει όλη. Το ξέρεις και εσύ, πολλές φορές προσπαθείς να μιμηθείς το Βέγκο νομίζω. Δεν ξέρω, πετάς ατάκες για, σαν το Βέγκο. Μπορεί. Όχι μπορεί, σε έχω παρατηρήσει. Λοιπόν, άκουσε με. Καταρχήν πριν σου πω τι ομάδα είμαι, θέλω να πεις ποιον βλέπεις φαβορί του χρόνου, αν παιχτούν όλα στα ίσια για πρωτάθλημα. Τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ. Αν παιχτούν στα ίσια. Ναι, ειλικρινά πιστεύω κι εγώ, φίλε μου, ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα. Θέλει δύο κινήσεις, τρεις. Θέλει. Θέλει δεκάρι. Κοίτα τι θέλει. Στόπερ καλό. Θέλει, τι άκουσα τι θέλει. Ο Σίντερβελ έφυγε. Ωραία, ναι. Εκεί θες μεταγραφή. Ναι. Ο Ταβλαρίδης παίζει άλλο ένα χρόνο καλά. Πολύ ναι. Ωραία. Πά στον Κουντρουπί πίσω. Τρίτο στόπερ. Ναι. Παίζει για δεξιά μπακάρα. Μπακάρα όμως. Ναι. Ο Νάνο τη βγάζει. Πού να το βρεις, μπακάρα. Να τη βρεις, γιατί να μην τη βρεις. Σ' άκουσα προχθές και μιλούσες με τον Αλέφατο. Σ' άκουσα την εκπομπή, την είδα. Αυτό που είπα στον Αλέφατο το λέω και σε σένα. Ναι, το άκουσα. Ναι. Πού να τη βρεις την μπακάρα, πού, για πες μου. Δεξιά μπακάρα. Ναι, να μην μου κατεβαίνει που λες. Για πες μου μια μπακάρα εσύ που πιστεύεις ότι μπορούμε να πάρουμε. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας μάνατζερ, αλλά... Ναι ρε φίλε μου, συζήτηση κάνουμε. Αν μου δώσεις, αεροπλάνο τα εισιτήρια στη Β' Ιταλίας ναι. Ή στη Β' Αγγλίας, ναι. Εντάξει, βρίσκεις πολλούς. Εντάξει, λεμόνια νοείς πάνω κάτω, ναι. Ναι, για να... Όπως Μίχ, αν θυμάσαι. Πού να βρεις Μίχ, μακάρι, το 1 τέταρτο του Μίχ. Καλά, Μίχ, πού να βρούμε, εντάξει. Πού να βρεις Μίχ. Να βάλεις δίπλα στο Νίνι ένα δεκάρι για να το ξεκουράζει, γιατί ο Νίνις δεν τη βγάλει. Δεν θα τη βγάλει. Δεν θα τη βγάλει εννοείς 90 λεπτό. Δεν θα τη βγάλει. Εγώ τον βλέπω στο 65 Sky. Βέβαια, ο Νίνης κάνει ειδικές προπονήσεις. Ανέβει, φίλε, πολύ έχει ανέβει. Έχει ανέβει. Κάνει ειδικές προπονήσεις, έχει βελτιωθεί και τα λοιπά. Καλώς έχει δυνατήσει, έχασε κιλά, εντάξει, είναι καλύτερο. Ναι, το παλτό που ήταν στον ΠΑΟΚ δεν είναι. Ω, καμία σχέση. Τι πιο δεν είναι. Κρατά τον Μπέρκ και τον Καρέλι όμως. Ναι, δηλαδή για σένα πόσες ενδεκαδάτους παίχτες θέλει ο Παναθηναϊκός να τις γίνει. Τον Εσχέν που αν τον βάλεις. Αμυντικό χάφι. Εξάρι. Εξάρι. Τρίτο στόπερ τον Κουντρουμπί. Με τη μεταγραφή ναι. Και τον Ταβλαρίδη. Έκλεισε στα στόπερ. Ναι. Νάνος Κουχούμι αριστερό back half. Παίρνεις ένα back δεξί. Back half. Μία. Ναι. Και παίρνεις στο ρόμβο ή στην ναι. Τετράδα της το half. Ένα αριστερό half. Για να βάλεις τον Καρέλι δεύτερο center four. Δηλαδή παίζεις ή ρόμβο. Άκου. Ή παίζεις ρόμβο 4-4-2. Ναι. Με Νίνη δεκάρι ή το δεκάρι που θα πάρεις και τον Καρέλι με τον Μπέρκ δίδυμο ναι. Καλά μέχρι εδώ ναι. Και από εκεί και πέρα ένα αριστερό half extreme, δηλαδή ένα δεξί back half, ένα αριστερό back half extreme, ένα stopper και ένα δεκάρι, τέσσερις παίκτες. Πιστεύεις όμως ότι αντικειμενικά είμαστε πρωτοφαβοροί, αν όλα φυσιολογικά με, το πρωτοφαβοροί. Με διαιτητή τον Απόστολο Παύλο, τον Μωάμεθ, τον Ιησού Χριστό, τον Βούδα, θα το χτυπήσεις πολύ καλά το... Κοίτα Κωστή, να ξέρεις ότι αν δεν πάρουμε πρωτάθλημα του χρόνου, θα έρθω εκεί και θα σου κάνεις... Καλά τώρα αυτός, καλά δεν μιλούσε τόση ώρα. Α, αυτός έχει ψυχολογικά, ναι. Έχει ψυχολογικά, ναι. Δεν είναι normal. Γιατί αν κάποιος θέλει να σε βρίσει, δεν σου μιλάει καλά και μετά σε βρίζει. Αυτός πρέπει να έχει πρόβλημα και πρέπει να το σεβαστούμε. Ναι. Και αυτό πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός για να μην έρθει αυτός να μας κάνει τίποτα εδώ. Ναι. Έχουμε πολλούς ακροατές. Αλλά είναι και ορισμένοι που είναι κανονικοί βλαμμένοι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να σε βρίσει. Μπαπ, σε βρίζει από την αρχή. Αυτός μίλησε πολύ ωραία, το ανέλησε, είδε την εκπομπή στο με τον Αλέφατο κτλ. Μιλούσε πολύ ωραία. Ξαφνικά ο εγκέφαλός του δεν έκανε αιμάτωση, να πούμε κανονική, και μας έβρισε. Κοίταξε, εγώ είμαι εκπαιδευμένος με τους τρελούς, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Πάω στον επόμενο κύριο. Μουαρ, τον άνθρωπο, ρε. Πάπα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, ναι. Κολοτρυπίδα. Σ' αρέσουν, ναι. Αυτό ήταν πάλι. Ρε εσύ,
Χαζό είσαι, ρε. Δεν έχεις να πιούμε ένα καφέ από εδώ. Ήρεμα και ωραία να έρθεις εδώ στο στούντιο, να σε βάλω εδώ μέσα. Να κλειδώσω την πόρτα. Και να πω τον Κυριτίδη να μ' ανοίξει σε τρία λεπτά. Γιατί η αγόρι μου δεν έρχεσαι εδώ να μου τα πεις. Βρε παλικαράκι μου γλυκό. Έλα βρε αγοράκι μου να δεις. Τι καλά που θα περάσουμε. Πιούμε το καφέ μας. Άντε, επόμενη γραμμή. Άντε παλικάρι μου, επόμενη. Ναι. Ραπτό αυτός ο τρολός που πριν λίγο σε έβρισε. Τι διαφορά έχει με εκείνο που σε είπε θα σε πλακώσω μπροστά στο παιδί σου στο Ολυμπιακό Σβέρια 3-0. Κοίταξε, ο άλλος είχε λόγο γιατί είχαμε μια διένεξη. Αυτός δεν έχει κανένα λόγο, δεν τον πείραξα εγώ. Ο άλλος ξέρω εγώ πήγε να βγει με τα μάξια, τον άφησα, με έβρισε, κατέβηκα, με έβρισε ξανά μπροστά στο παιδί μου, τον πλάκωσα. Εντάξει. Υπήρχε λόγος να γίνει μανούρα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τον πλάκωσα, τον έριξα κάτω. Και ήρθε ο Κυφίνας εκεί μπροστά, ο Κυφίνας 4 που στέλνει μηνύματα και γελούσε. Αυτό το κάθαρμα. Ο Κυφίνας. Τώρα αυτός δεν έχει λόγο να με βρήσει. Τέλος πάντων. Άμα θέλει να με βρήσει, ας με βρήσει. Τι θα κάνουμε. Χαλάει η αισθητική του ραδιοφώνου. Και εγώ επειδή δεν θέλω οι ακροατές οι υπόλοιποι να ακούνε, γιατί ακούν και παιδιά και γυναίκες. Μπορώ πληρωμένο να πάρω ένα ραδιόφωνο να βρίσω εγώ για να μας πάρουν την κασέτα και να φάμε πρόστιμο. 1000 παίζουν. Α, για τον παρακαλώ όμως, αν θέλει να με βρήσει, να το κάνει, αλλά να μην ακούν χιλιάδες κόσμος, γυναίκες ακούν μέσα στα ταξί κτλ. Να έρθει εδώ να με βρήσει, να περάσουμε πολύ ωραία. Εγώ πάντως τον καφέ θα το κεράσω. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα.